μετέτρεψαν τη λίμνη Παραλιμνίου σε σκουπιδότοπο. Κύριε Τάκκα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σου. Τώρα, αυτοί οι φωτογραφίες, δηλαδή όλη αυτή η κατάσταση που βλέπουμε με καναπέδες, ό,τι άχρηστο υπάρχει, εδώ και πόσο καιρό υπάρχει αυτή η εικόνα? Κάθε χρόνο δημιουργείται αυτή η εικόνα, δυστυχώς, από κάποιους ασυνείδητους που πηγαίνουν και πετάσουν τα σκουπίδια τους εκεί. Παρόλο ότι εμείς, σαν Δήμος Σωτήρας, 3 με 4 φορές το χρόνο στέλνουμε ένα SMS και μαζεύουμε, ειδοποιούμε τον κόσμο, ώστε να μας φέρει τέτοια αντικείμενα όπως είναι καναπέδες, ηλεκτρικά είδη, ψυγεία και άλλα ηλεκτρικά, ούτως ώστε να τα στείλουμε με αδειοδοτημένη εταιρεία στην ανακύκλωση. Δυστυχώς λέω, διότι υπάρχει πρόνοια, τουλάχιστον στο Δήμο της Σωτήρας, δεν ξέρω αν είναι πολίτες της Σωτήρας αυτοί που τα πετάσουν εκεί. Θεωρώ ότι ο Δήμος της Σωτήρας από το 2016 έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία συνειδητοποίησης όσον αφορά... Τώρα εδώ που βλέπουμε είναι η λίμνη Παραλιμνίου, σωστά? Εσείς με την λίμνη Παραλιμνίου τι σχέση έχετε, γιατί έχετε εσείς την αρμοδιότητα? Ένα μέρος της λίμνης ανήκει στη Σωτήρα. Η πλευρά από αυτή που βλέπουμε τώρα είναι δική σας, είναι της Σωτήρας? Ναι. Τώρα δηλαδή, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος εκεί να ελέγχει λίγο την κατάσταση για να μην γίνονται όλες αυτές οι καταστάσεις και οι εικόνες που βλέπουμε? Δυστυχώς, λόγω και της έλλειψης προσωπικού, δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Αλλά είχαμε εντοπίσει το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα και είχαμε δώσει οδηγίες ώστε να πάνε να τα μαζέψουν, όπως κάνουμε και κάθε χρόνο δηλαδή. Αλλά υπάρχει η πρόνοια, επαναλαμβάνω, στο Δήμο τέτοια υλικά να τα μαζεύουν στη νέα αποθήκη του Δήμου, ούτως ώστε να πηγαίνουν για ανακύκλωση. Άρα είναι εδώ που είναι και το νερόφιδο, σωστά? Ναι, ναι. Άρα εσείς τώρα, πράσινο σημείο στην περιοχή υπάρχει, κύριε Δήμαρχε? Δυστυχώς δεν υπάρχει, παρόλο που τα τελευταία 2 χρόνια ήμασταν σε διαβούλευση μαζί με το Τμήμα Περιβάλλοντος για να γίνει ένα προσωρινό πράσινο σημείο στη Σωτήρα. Δυστυχώς δεν έχει εγκριθεί ακόμα. Οπότε δεν υπάρχει. Από ποιον θα εγκριθεί? Δεν είναι εσείς που θα εγκρίνετε, δεν είστε δήμαρχος? Ναι, αλλά θέλουμε την έγκριση του Τμήματος Περιβάλλοντος. Α, το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν σας δίνει άδεια για να κάνετε πράσινο σημείο? Ναι. Στο συγκεκριμένο σημείο δεν δίνει την άδεια, αλλού σας δίνει άδεια για πράσινο σημείο? Όχι. Δεν σας δίνει πουθενά? Ναι. Γιατί? Εντάξει, υπάρχει μια πολιτική για να γίνουν κάποια επαρχιακά πράσινα σημεία. Υπάρχει ένα στο Παραλίμνη μόνον μέχρι τώρα. Ναι. Οπότε, εντάξει, δυσκολεύεται ο κόσμος. Είναι γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει ένα πράσινο σημείο, έστω και προσωρινό, έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση του θέματος αυτού. Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, να ενημερώσω εντωμεταξύ, Νικήτα, ότι τα πρόστιμα για τέτοιες περιπτώσεις, για άτομα τα οποία πετούν σκύβαλα και λοιπά σε χώρους που δεν επιτρέπεται, ναι, και θα είναι μέχρι και 4.000 ευρώ. Και θα τους βρείτε, θα τους πιάσετε παυτοφόρο, σωστά? Ναι, η προσπάθεια είναι αυτή. Διότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Η λίμνη Παραλιμνίου είναι Natura, είναι πραγματικά έναν αξιοθέατο, ειδικά αυτών των καιρών με το νερό που υπάρχει και με τα διάφορα αντιλητικά τα οποία επισκέπτονται εκεί. Οπότε είναι κρίμα να πετούν σε τέτοιους τόπους, ας πούμε, τα σκύβαλα. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτές οι εικόνες δεν τιμούν κανένα. Είναι, θα τα καθαρίσετε μέχρι να βρεθεί τρόπος να επιληθεί το πρόβλημα? Σίγουρα. Μάλιστα. Σίγουρα. Όπως σας είπα, από την περασμένη εβδομάδα το είχαμε εντοπίσει και είχαμε προσπαθήσει να διευθετήσουμε το θέμα εντός 2-3 ημερών. Μάλιστα. Λοιπόν, κάντε το, γιατί αυτές οι εικόνες είναι τραγικές, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.